αν κάποιος παρακολουθήσει και παρατηρήσει έναν θρησκευόμενο Εβραίο άντρα, θα παρατηρήσει ότι στις άκρες στο ρούχο του ή πίσω κάτω από την μπλούζα, αρκετές φορές φαίνονται κάποια συγκεκριμένα ακρόσια από την αριστερή και τη δεξιά του πλευρά, και πολλοί αναρωτιούνται τι συμβολίζουν αυτά τα κρόσια. Στην Τορά, στην Πετάτευχο, στο βιβλίο των αριθμών Bamidbar, αναφέρεται η εξής εντολή που διέταξε ο Θεός στο λαό του Ισραήλ διαμέσου του Μωσέ, του Μωυσή. Μίλησε στους γιους του Ισραήλ και διέταξε να τοποθετήσουν τσιτσίτ. Αυτά τα λεγόμενα λοιπόν κρόσια με κόμπους. Για παράδειγμα αυτά. Στις άκρες των ενδυμάτων τους, ώστε όταν τα αντικρίζουν να θυμούνται όλες τις εντολές του Κυρίου. Αριθμοί, κεφάλαιο 15, εδάφια 37 με 41. Τα τσιτσιότ στον πληθυντικό έχουν ως σκοπό να υπενθυμίζουν και να συμβολίζουν την τήρηση των 613 εντολών της Τορά, τα Ριάγ Μιτσβότ. Η εντολή της βίβλου αναφέρει πως χρειάζεται να τοποθετήσουμε 4 τσιτσιότ στις 4 άκρες των ανδρικών ενδυμάτων. Και γιατί λέμε 4 άκρες? Εκείνη την εποχή, από ό,τι φαίνεται, τα ρούχα των ανδρών είχαν 4 άκρες, και γι' αυτό το λεγόμενο ρούχο του τσιτσίτ, αυτό που λέμε ταλίτ, πρέπει και σήμερα να έχει 4 διαφορετικές χωριστές άκρες, από την κάθε μία βγαίνουν τα λεγόμενα τσιτσιότ. Αυτά λοιπόν κρόσια με τους κόμπους. Και τα οποία είναι 4, 2 από μπροστά και 2 από πίσω. Το κάθε τσιτσίτ αποτελείται από 5 κόμπους και 8 κρόσια, όπου οι κόμποι βρίσκονται σε αυτήν εδώ την περιοχή κοντά στο ρούχο, και μετέπειτα ακολουθούν τα 8 αυτά κρόσια, όπου το άθροισμά τους ισοδυναμεί με το νούμερο 13. 5, έχουμε 5 κόμπους και 8 κρόσια, μαζί μας κάνουν το νούμερο 13. Η εβραϊκή λέξη τσιτσίτ αποτελείται από 5 γράμματα, από 2 τσάντικ, από 2 γιούντ και από 1 ταφ. Κάθε γράμμα της εβραϊκής αλφαβήτου έχει μια συγκεκριμένη αριθμητική αξία που του αντιστοιχεί. Και αυτό το μέτρημα γραμμάτων και νούμερων που βγαίνουν μέσα από αυτά, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε κρυμμένες έννοιες, στα εβραϊκά το λέμε γκεμάτρια, που έτσι κι αλλιώς προέρχεται από τα ελληνικά γάμα 3. Το γάμα αντιστοιχεί στο νούμερο 3. Έτσι το γράμμα τσάντικ αντιστοιχεί στον αριθμό 90. Το γιούντ αντιστοιχεί στον αριθμό 10 και το ταφ στον αριθμό 400. Με αποτέλεσμα το άθροισμά τους να είναι το εξής: 90 το πρώτο τσάντικ, συν 10 το πρώτο γιούντ, συν 90 το δεύτερο τσάντικ, συν 10 το δεύτερο γιούντ, συν 400 το 1 ταφ, μαζί μας κάνουν το νούμερο 600. Επομένως ο αριθμός που αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη τσιτσίτ είναι το 600. Πώς λοιπόν το τσιτσίτ συμβολίζει τους 613 νόμους? Αν προσθέσουμε στο νούμερο 600 τον αριθμό 13, που ισοδυναμεί με το άθροισμα των κόμπων και των κροσιών του τσιτσίτ, γιατί είπαμε σε κάθε τσιτσίτ υπάρχουν 5 κόμποι και 8 κρόσια, μαζί το νούμερο 13. Τότε το συνολικό άθροισμα ισοδυναμεί τελικά με το νούμερο 613. Όσοι δηλαδή είναι και οι νόμοι της Τορά. Και γι' αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να θυμόμαστε, όταν βλέπουμε αυτά τα κρόσια στα ρούχα μας, ότι πρέπει να είμαστε πιστοί στον νόμο του Θεού. Πόσο μάλλον αυτά τα κόσια ο άλλος τα βλέπει, μας ξεχωρίζει ως Εβραίους, δηλαδή ως εκπροσώπους του Κυρίου σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή ότι εμείς πρέπει να είμαστε και να θυμόμαστε ότι πρέπει να είμαστε το καλό παράδειγμα προς όλη την ανθρωπότητα. Εδώ βέβαια αναφέρουμε επιπλέον ότι το αρχαίο έθιμο, ο αρχαίος νόμος ήταν ότι ένα από τα κρόσια, από αυτά τα 8 κρόσια, έπρεπε να ήταν γαλάζιο στο χρώμα του τεχέλετ. Σήμερα βέβαια αυτό συνήθως δεν συμβαίνει, επειδή το συγκεκριμένο αυτό τεχέλετ φτιαχνόταν από ένα ειδικό θαλασσινό ζώο, το οποίο σήμερα υπάρχει διαφωνία στους ραβίνους ποιο ακριβώς είναι. Και αυτό το τεχέλετ, το οποίο αυτό το κρόσι, το γαλάζιο που έμπαινε, επίσης θύμιζε, το γαλάζιο θυμίζει τον ουρανό, το χρώμα του ουρανού θύμιζε τον Κύριο τον Θεό. Το ένδυμα στο οποίο τοποθετούνται τα τσιτσίτ ονομάζεται ταλίτ ή αλλιώς ταλέθ. Αυτό που λέμε γενικότερα ως σάλι της εβραϊκής προσευχής. Το ταλίτ χρειάζεται να έχει 4 ξεχωριστές άκρες, στις οποίες δένονται τα τσιτσίτ. Καθώς επίσης, σύμφωνα με τον εβραϊκό νόμο, το μέγεθός του χρειάζεται να μην είναι μικρότερο από ένα ένδυμα που καλύπτει το σώμα ενός μικρού παιδιού που ήδη περπατάει. Στην εποχή του αρχαίου Ισραήλ, τα ενδύματα είχαν, όπως είπαμε, συνήθως εξ αρχής 4 διαφορετικές άκρες, όπως και τα λεγόμενα πόντσο, στις οποίες πρόσθεταν οι Ισραηλίτες τα τσιτσίτ. Με την πάροδο όμως των εποχών, όταν επικράτησε η χρήση πιο σύγχρονων ενδυμάτων, τα οποία δεν διέθεταν 4 ξεχωριστές άκρες, όπως για παράδειγμα το πουκάμισο, δημιουργήθηκε η ανάγκη της κατασκευής ενός ιδιαίτερου ενδύματος με 4 άκρες, προκειμένου να διατηρηθεί η τήρηση της εντολής του τσιτσίτ. Έτσι δημιουργήθηκε το λεγόμενο, αυτό που λέμε, ταλίτ κατάν, το μικρό ταλίτ, που επίσης αποκαλείται απλά και ως τσιτσίτ ή ως άρμπα κανφότ, δηλαδή 4 άκρες. Το ταλίτ κατάν μοιάζει στην όψη με το κανονικό μεγάλο ταλίτ, εφόσον είναι φτιαγμένο από λευκό μάλινο ή συνθετικό ύφασμα, όμως σχηματικά είναι όμοιο με μπλουζάκι, του οποίου οι πλευρές δεν είναι, από τα δεξιά και τα αριστερά, δεν είναι ραμμένες και δεν έχει μανίκια. Η χρήση του ταλίτ κατάν είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το βράδυ είναι προαιρετική. Το συγκεκριμένο ταλίτ συνήθως φοριέται μέσα από το πουκάμισο ή την μπλούζα, καθώς η πλειοψηφία των Ασκεναζίμ, δηλαδή των Βορειοευρωπαίων και των Εβραίων που προέρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη, φροντίζει να τοποθετεί τα τσιτσίτ έξω από τα ρούχα, ώστε να είναι εμφανή προς όλους η παρουσία τους. Ενώ η πλειοψηφία των Σεφαραδίμ, των Σεφαραδιτικών Εβραίων, αυτούς που προέρχονται από την Ισπανία ή από τις αραβικές χώρες, τα τοποθετούν μέσα από τα ενδύματα για συγκεκριμένους ιστορικούς και θρησκευτικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων, όταν αρκετοί Εβραίοι άρχισαν να εγκαταλείπουν την τήρηση ορισμένων παραδόσεων, όπως το νόμο του τσιτσίτ, δημιουργήθηκε για ακόμη μία φορά η ανάγκη της κατασκευής ενός ενδύματος με 4 άκρες και τσιτσίτ για εξωτερική χρήση. Έτσι δημιουργήθηκε λοιπόν και το λεγόμενο ταλίτ ακαντόλ, το μεγάλο ταλίτ, που είναι γνωστό κυρίως ως απλά ταλίτ ή ως ταλέτ, αυτό το είδος ρούχου, και το οποίο χρησιμοποιείται από Εβραίους άνδρες κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας και προσευχής στη συναγωγή. Βέβαια εδώ να αναφέρουμε ότι σε αρκετές κοινότητες Ασκεναζίμ, των Ασκεναζιτών Εβραίων, υπάρχει το έθιμο να αφορούν το μεγάλο ταλίτ μόνο όσοι άνδρες είναι παντρεμένοι. Και επιπλέον η Ασκεναζίμ, αυτός ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της προσευχής, αυτός ο οποίος καθοδηγεί την προσευχή, ο λεγόμενος Χαζάν, φοράει το ταλέθ, το ταλίτα, όχι μόνο την πρωινή προσευχή, αλλά και στην απογευματινή και ακόμα και στην βραδινή. Εδώ απλά αναφέρουμε όμως ότι Όλος ο λαός του Ισραήλ φοράει το μεγάλο ταλίτ, επίσης το βράδυ, μόνο κατά την ημέρα της εξηλαίωσης, το Ιόμ Κιπούρ, ενώ είναι έθιμο των Ιεμινιτών Εβραίων να φορούν το ταλίτ το βράδυ ακόμα και κάθε Σαμπάτ. Η σωστή χρήση του ταλίτ γίνεται με άπλωμα ολόκληρης της επιφάνειάς του επάνω στην πλάτη του πιστού, διότι κατά αυτόν τον τρόπο μοιάζει με ένδυμα και όχι με την τοποθέτησή του γύρω από το λαιμό σαν κασκόλ. Μάλιστα υπάρχουν κάποιοι Εβραίοι οι οποίοι την ώρα της προσευχής μπορεί να τοποθετήσουν το ταλέθ και πάνω από το κεφάλι με ένα τέτοιο είδος στυλ. Το χρώμα του ταλέθ είναι συνήθως λευκό, ενώ υπάρχει ένα πολύ διαδεδομένο έθιμο να έχει τουλάχιστον δύο μαύρες λωρίδες. Τουλάχιστον δύο, συνηθίζουν φυσικά να υπάρχουν και περισσότερες από δύο, οι οποίες συμβολίζουν η κάθε μία το διπλό πένθος για την καταστροφή των δύο ναών. Σήμερα υπάρχουν μάλιστα ταλιτότ με λευκές ρίγες και όχι μαύρες ή με γαλάζιες ή ακόμα με χρώμα μπορντό ή και πολύχρωμες λωρίδες. Η ευλογία Μπεραχά που λέγεται ακριβώς πριν το φόρεμα του ταλίτ είναι η εξής, και εδώ πάλι δεν θυμίζουμε το όνομα του Κυρίου και το μετατρέπουμε στη λέξη Ασέμ, από αντό Κύριος στη λέξη Ασέμ, δηλαδή το όνομα. Μπαρούχ ατά Ασέμ ελοκένου μέλεχ αολάμ ασέρ κιντεσάνου μπεμιτσβοτά βετσιβάνου λεϊτατεφ μπετσιτσίτ. Δηλαδή, πηγή κάθε ευλογίας, ευλογητός εσύ Κύριε Θεέ μας, βασιλέα του σύμπαντος, που μας αγίασες με τις εντολές σου και μας διέταξες να φοράμε το τσιτσίτ, τα τσιτσίτ, και συνήθως αυτή την προσευχή, αυτή την ευλογία την λέμε και φοράμε το ταλέθ όταν στεκόμαστε όρθιοι.